περιμένετε σήμερα. Πρέπει να σας πω ότι απέχουμε πάρα πολύ από το να φτάσουμε σε κάποιο συμπέρασμα. Έχουμε τα έγγραφα τα οποία είχαν απαιτηθεί, δεν εμφανίστηκαν ακόμα. Και το δυσκολότερο είναι ότι η Ελλάδα απαιτεί εδώ και τώρα να υπάρχει μια ανακατανομή του χρέου και ένα συνδυασμός με το ESM. Αυτό είναι κάτι για πάρα πολλούς, είναι ένα τρίτο πρόγραμμα το οποίο θέλουν οι Έλληνες να βάλουν από την πίσω πόρτα. Αυτό είναι κάτι το οποίο οι περισσότεροι δεν το θέλουμε. Μπορεί να υπάρξουν και κάποιες φοβερές εκπλήξεις οι οποίες να μας περιμένουν και την οποία μπορούμε να συζητήσουμε, αλλά φοβάμαι ότι έχω πολύ λιγότερες ελπίδες από ό,τι είχα τη Δευτέρα.